Λίγο πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, τα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νομού Ηρακλείου ανέρχονται σε τριψήφιο νούμερο. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του νομού Ηρακλείου θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, δηλαδή στα 800 κενά σε επίπεδο γενικής αγωγής και ειδικής αγωγής, και αν προσθέσουμε σε αυτά και τα κενά της παράλληλης στήριξης, θα ξεπεράσουν τα 1.200 κενά. Πέρσι στο νομό Ηρακλείου τοποθετήθηκαν 1.258 αναπληρωτές σε όλες τις ειδικότητες, και η πρόβλεψή μας είναι ότι κάπου τόσο θα φτάσουν οι ανάγκες και τη φετινή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα λειτουργικά κενά υπολογίζονται σε 346 στα δημοτικά σχολεία του νομού και σε 203 στα νηπιαγωγεία, ενώ 74 κενά υπολογίζονται στα τμήματα ένταξης. Αυτός ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών αναγκών είναι αποτέλεσμα το ότι εδώ και 10 χρόνια έχουμε την αδιοριστία στην εκπαίδευση, δηλαδή δεν έχουν γίνει μόνιμοι διορισμοί, και είχαμε μια κρυφή ελπίδα ότι θα γίνουν οι διορισμοί της ειδικής αγωγής 4.500 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα ήταν και οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί γενικότερα στην ειδική αγωγή στη χώρα μας. Ωστόσο, με βάση και τις δηλώσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αυτοί οι διορισμοί θα πάνε μάλλον με το νέο έτος, από το Γενάρη και μετά. Υπάρχουν κάποια σχολεία που δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη, με δεδομένο ότι λειτουργούν με αναπληρωτές στην πλειοψηφία τους? Αυτό εξαρτάται καθαρά από την οργάνωση, τη διαχείριση και την πολιτική επιλογή του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το πότε θα γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, ποιος θα είναι όγκος της πρώτης φάσης των αναπληρωτών. Αν δεν γίνει όπως την περσινή χρονιά μια πρώτη φάση πρόσληψης μεγάλη, σαφέστατα θα έχουμε θέμα σε πολλά σχολεία, ιδιαίτερα στις επαρχίες, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις τόσο στην ειδική όσο και στη γενική αγωγή, για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Αυτό που ζητάμε είναι οι μόνιμοι διορισμοί. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, όχι απλά πολλές, είναι τεράστιες. Και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν και υλοποιηθούν οι διορισμοί. Και ένα σημείο αιχμής για μας είναι ότι η νέα πολιτική ηγεσία δεν αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή των διορισμών των 10.500 στη γενική αγωγή. Η κυρία Κυραμέως δήλωσε ότι θα πρέπει πρώτα να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες στην εκπαίδευση, αλλά ωστόσο οι ανάγκες είναι δεδομένες, είναι χειροπιαστές τόσα χρόνια, καθώς και φέτος θα χρειαστούν πάνω από 25.000 αναπληρωτές συνάδελφοι, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία και να λειτουργήσουν κανονικά.